Κύριε Ρόγκλου, σε επίκαιρη ερώτηση την οποία έκανε για μέτρα βέβαια προστασίας των διαφόρων κατηγοριών εργαζόμενων, ανέβασε τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης, καυτηρίασε τη συγκεκριμένη επιλογή για τα προγράμματα των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και μάλιστα ρώτησε τον κύριο Βρούτση αν ήταν ενήμερος για τη συγκεκριμένη κίνηση και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Εργασίας, του κύριου Γιάννη Βρούτση, ο οποίος είπε ότι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο χρησιμοποίησε η κυβέρνηση ήταν ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεσπίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα έκανε ειδικές και εκτενείς αναφορές σε διάφορα κονδύλια τα οποία δόθηκαν κατά την προηγούμενη κυβέρνηση από τον Ιούνιο του 2019 από την κυρία Χτσιόγλου και από τον κύριο Χαρίτση, ύψους 48 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα πάντα με τον κύριο Βρούτση, που δόθηκαν και δόθηκαν και στη συνέχεια μέχρι και 4 περίπου μήνες πριν από τις εκλογές, κάνοντας συνεχείς αναφορές, όπως είπατε, Ντένια Σαρακίνη, και κάνοντας βέβαια αναφορές στα συγκεκριμένα αυτά προγράμματα από την κυρία Χτσιόγλου και από τον κύριο Χαρίτση. Βέβαια, ο κύριος Βρούτσης είπε ότι κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για πολιτική υποκρισία, όπως καταλαβαίνετε, με το συγκεκριμένο άξονα στον οποίο κινήθηκε πριν. Και βεβαίως είπε ότι υπήρξε μια αστοχία, αλλά υπήρξε και η πολιτική γενναιότητα, καθώς όλες οι αποφάσεις και όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται μέσα στην πανδημία του κορονοϊού γίνονται άμεσα και βεβαίως σε ταχύτατους ρυθμούς. Τους τόνους βέβαια ανέβασε κατακόρυφα, θα μπορούσαμε να πούμε, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, ο οποίος έκανε λόγο στην τοποθέτησή του για διασπάθηση δημοσίου χρήματος εκ μέρους της κυβέρνησης, και βεβαίως ζήτησε την αποπομπή του κυρίου, του Υπουργού Εργασίας, του κύριου Γιάννη Βρούτση. Μάλιστα. Πάμε να τους ακούσουμε, να ακούσουμε την αντιπαράθεση αυτή, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν είστε ο κύριος υπεύθυνος για αυτήν την αστοχία, όπως είπατε. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό, τον ίδιο, από την επιτελική υπηρεσία του Υπουργείου σας που είχε την ευθύνη. Άρα ο Πρωθυπουργός γνώριζε. Στην πορεία των πραγμάτων είδαμε ότι τουλάχιστον η ποιότητα των προγραμμάτων, η οποία δεν προβλέπεται από την νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ η αξιολόγησή της, δεν πήγαινε καλά. Δεν ήταν το επίπεδο το οποίο εμείς θέλαμε σε μία τηλεκπαίδευση των επιστημόνων να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Και είχαμε την τόλμη και χθες, ως το Υπουργείο Εργασίας, είχα την τόλμη να πω ότι αυτό το θέμα της τηλεκατάρτισης με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης αποσύρεται. Και το κάναμε πράξη. Και αυτό λέγεται πολιτική γενναιότητα και εντιμότητα. Εάν το σωστό μέτρο της κατάργησης αυτής της κοροϊδίας, αυτού του φιάσκου, της τηλεκατάρτισης των επιστημόνων, μετά την αποκάλυψη βέβαια ότι ήταν μια υπόθεση αρπακτής, δεν συνοδευτεί μέσα και με την αποπομπή του αρμόδιου υπουργού, νομίζω τότε ότι οι ευθύνες που αναλαμβάνεται συνολικά ως κυβέρνηση είναι μεγάλες και είναι κάτι το οποίο θα σας συνοδεύει και το επόμενο διάστημα. Κανονικά θα καταβληθεί.